Θα ήθελα να προσθέσω στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Γαλανόπουλο, μέλος της ΟΕΝΓΕ, γιατρό του Θριασίου. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Γαλανόπουλε, εμείς ενημερωθήκαμε σήμερα πως το Θριάσιο, από την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας, πως το Θριάσιο μετατρέπεται σε αποκλειστικά COVID νοσοκομείο. Υποθέτω εσείς ήσασταν ενήμεροι νωρίτερα. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και εμείς από την τηλεόραση μάθαμε επισήμως τη μετατροπή του νοσοκομείου. Δεν είχαμε σήμερα κάποια επίσημη ενημέρωση στο νοσοκομείο. Έχετε τα χρειαζόμενα, τα αναγκαία για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε σε αυτήν την νέα πρόκληση, σε αυτόν τον άθλο από τη μία, και από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω και επιμένω σε αυτό. Το Θριάσιο πεδίο είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας. Τι θα γίνει πια με τα εργατικά ατυχήματα, που θα πηγαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Θα ξεκινήσω ανάποδα στην ερώτησή σας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό το Θριάσιο νοσοκομείο είναι σχεδόν αποκλειστικά νοσοκομείο μίας νόσου. Να σας πω μόνο ότι, επειδή αναφερθήκατε στα εργατικά ατυχήματα και πολύ σωστά, η περιοχή μας διαθέτει και τα δηληστήρια εκεί κοντά. Σκεφτείτε ότι εδώ και 9-10 μήνες η μοναδική μονάδα εγκαυμάτων έχει καταργηθεί, προκειμένου να γίνει η μονάδα για διασωληνωμένους ασθενείς με κορονοϊό. Οπωσδήποτε και η υπόλοιπη δραστηριότητα του νοσοκομείου όλο αυτό το διάστημα είχε μειωθεί δραστικά, αλλά τώρα μιλάμε πια για μια τελείως μετατροπή του νοσοκομείου σε αποκλειστικά νοσοκομείο για κορονοϊό. Ένα νοσοκομείο το οποίο έχει ήδη 130 κλίνες για κορονοϊό και σκέφτονται να φτάσουν τις 180, αλλά σας θυμίζω ότι είναι ένα νοσοκομείο το οποίο μόλις πριν από 7 με 10 μέρες είχε σοβαρό πρόβλημα με την παροχή του οξυγόνου, με τις πιέσεις δηλαδή του οξυγόνου. Είναι ένα νοσοκομείο που είναι αμφίβολο αν μπορεί να σηκώσει, πρώτον, από υλικοτεχνική υποδομή αυτή τη μετατροπή του, και δευτερευόντως από το προσωπικό που διαθέτει, το οποίο είναι ανεπαρκέστατο, είναι ελλιπές και δεν έχει δεχθεί καμία ενίσχυση τον τελευταίο καιρό. Να σας πω μονάχα ότι σήμερα που μιλάμε, η πνευμονολογική κλινική, που έχει κατά μέσο όρο 65 με 70 ασθενείς υπό την εποπτεία της, έχει λόγω ασθενείας κάποιων συναδέλφων, σοβαρής ασθένειας, έχει 2 γιατρούς, έναν μόνιμο και έναν επικουρικό, και 2 επιταγμένους ιδιώτες που ήρθαν οι άνθρωποι από τα ιατρεία τους την τελευταία εβδομάδα. Πόσους θα έπρεπε να έχει? Θα έπρεπε να έχει 6, 7, 8, δεν θυμάμαι πόσες είναι οι οργανικές θέσεις. Σκεφτείτε ότι είχε 5, η μία γιατρός παραιτήθηκε, οι άλλοι 2 είναι ασθενείς. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία κάθε μέρα γίνεται και πιο δραματική, και είναι οι ίδιες εξελίξεις δηλαδή που την κάνουν πραγματική. Κύριε Γαλανόπουλε, στο δικό σας το νοσοκομείο στο Θριάσιο υπάρχουν και εκεί ασθενείς νοσηλευόμενοι, διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, τους οποίους παρακολουθούν αυτοί οι ελάχιστοι γιατροί που είπατε? Σήμερα το πρωί η χθεσινή εφημερία έκλεισε με 7 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Δηλαδή οι 4 γιατροί που μας είπατε στην πνευμονολογική κλινική, εκτός των υπολείπων ασθενών, παρακολουθούν και τους 7 εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένους? Όχι μόνο αυτοί, παρακολουθούν και οι παθολόγοι του νοσοκομείου, αλλά και πάλι το άθροισμα είναι ανεπαρκές. Δηλαδή, και οπωσδήποτε, όσο επαρκής και να είσαι σαν γιατρός, και όσοι γιατροί και να υπάρχουν, όταν έχεις έναν άνθρωπο που θέλει μονάδα και αυτός είναι σε απλή νοσηλευτική κλίνη, δεν μπορείς να προσφέρεις και πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω το είπε και ο κύριος Καπραβέλος, που είναι και πολύ ειδικότερος σε μου, πολύ χαρακτηριστικά. Είπατε ότι αντιμετωπίζατε πρόβλημα με την πίεση του οξυγόνου. Υποθέτω με την μετατροπή του νοσοκομείου σε αποκλειστικά COVID, σε μονοθεματικό, θα χρειαστείτε ακόμη περισσότερη πίεση, ακόμη μεγαλύτερης δυναμικής παροχή. Έχει αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα? Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από την τεχνική υπηρεσία, κάποιες προσπάθειες. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν τώρα είναι σε θέση το νοσοκομείο να σηκώσει όλο αυτό το βάρος της παροχής οξυγόνου. Όμως σας λέω ότι το προηγούμενο διάστημα, μόλις πριν από 10 μέρες, είχαμε σοβαρό πρόβλημα να υπάρχει επαρκής παροχή οξυγόνου στον 4ο και στον 3ο όροφο που έχουμε ασθενείς με κορονοϊό. Όταν οι ασθενείς αυτοί πολλαπλασιαστούν, αυτομάτως και οι ανάγκες θα γίνουν σε οξυγόνο μεγαλύτερες. Κύριε Γαλανόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ καλή δύναμη. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.